παίζει ένα πολύ αγαπημένος μου ρόλους που τον έπαιξε και τον ξανάπαιξα, η Ανδρομάχη Ρουάδες. Εκεί είναι τέλος 70, τέλος 70 μάλλον. Βάκχες. Ξεκίνησα στην πρώτη παράσταση Βαχών να είμαι κορυφαία του χορού. Και μετά βέβαια στην επόμενη παράσταση πήρα προαγωγή, πήρα την αγάπη. Λοιπόν, επάνω, ψηλά, είναι η τελευταία παράσταση που έκανα στην Επίδαυρο. Ιδίπους επικολωνώ. Δεξιά είμαι Αντιγόνη. Αυτό εδώ το τυχαλάκι, το οποίο το έσκαψαν τα χρόνια, το φάγανε, ήταν ολόκληρο. Ήταν ένα σημείο που ερχόταν ο Κούνο από εκεί τη γωνία, Κουρτίνα, και έστεινε αυτή να ακούσει την παράσταση, να δει την, όταν κάναμε τις πρόβες μας για τις εξετάσεις. Ήταν ένα σημείο που άκουσα το πρώτο μου μπράβο. Εγώ βγήκα το 66. Από τη σχολή και εκεί επάνω ήταν που μπήκα στους όρνηθες. Θυμάμαι πάντα αυτά τα τετράγωνα χάρτινα κουτιά από νουνού που βάζαμε τα πράγματα μας μέσα. Τι μάλιστα μας τα διάφορα, ξέρετε, τα στρογγυλά χάρτινα γυαλιά μας που ήταν τα μάτια των ονείθων, τα φτερά μας χωριστά, τα παπτσάκια, όλο ο καθένας, και αυτά τα κυβότια επάνω είχαν ονόματα, γιατί η ρόλη δεν ήταν δική μας, η ρόλη ήταν διαφόρων ανθρώπων, είχαν, πριν από εμάς είχαν προηγηθεί άλλοι. Εγώ στο κουτί μου έζηνε ονόμα και έγραφε το δικό μου, και έπειτα το δικό μου θα έσβαινε και θα έρχονταν ένα άλλο όνομα παραπέρα. Αλλά αλλάζανε τα πράγματα, αλλάζανε οι άνθρωποι. Η παράσταση με τη τεράστια επιτυχία και την απήχηση πορευόταν μέσα στον χρόνο. Άνθρωποι μπαίνουν και βγαίνουν σε αυτήν την παράσταση. Όχι μόνο την ξέρω και έχω συνεργαστεί με τη Ρένη πάρα πολλά χρόνια, αλλά την εκτιμώ, λέω την έξι αυτή που σπανίως τη χρησιμοποιώ, αφάνταστα για όλα τα προσόντα που έχει και ως άνθρωπος και ως εργάτης του θεάτρου. Μαθήτρια από τις πιο πιστές και αποδοτικές του Κάρλου Λουκούν, και αν έχει παίξει ρεπερτόριο υψηλό, ευρείας κλίμακας όπως ξέρετε, και αρχαίο δράμα έχει παίξει σε εξαιρετικές παραστάσεις, και νεότερο και μοντέρνο νεωτερικό ακόμη, και έχει συμβάνει πάρα πολύ παίζοντας θαυμάσια και στην ανάδειξη του νεοελληνικού θεατρικού έργου, πράγμα που το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Αυτό που μου έμαθε η σχολή ήταν να μην σκέφτομαι λογικά. Να αγαπάω το θέατρο για αυτό που μου προσφέρει χωρίς λόγο πολλές φορές. Είναι αυτό που έλεγε η ίδια η Ρένη, ότι δεν με νοιάζει να το κάνεις καλά. Με νοιάζει να δω τουλάχιστον κινήσει προς τα εκεί. Αυτό το τόσο κλισέ και το τόσο απλό είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Και τόσο μη κατανοητό από ένα μαθητή δραματικής σχολής. Η πρώτη φορά που είδα την Ρένη Πιταγή στο θέατρο ήταν σε αυτό εδώ το υπόγειο, το ιστορικό υπόγειο του θεάτρου τέχνης. Ήταν στην παράσταση του Όνειρου Καλοκαιρινής Νύχτας, έκανε την Τιτάνια. Και αμέσως μετά, την επόμενη χρονιά, την είδα στην οπερέτα του Γκομπρόβιτς. Αυτές οι δύο παραστάσεις πρέπει να πω ότι για μένα ήταν πολύ καθοριστικές για όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, αν αποφάσισα κάποια στιγμή στη ζωή μου να γίνω θεατρολόγος, ήταν επειδή βρέθηκα σε αυτές τις παραστάσεις.
Και πρέπει να πω ότι σε αυτές τις παραστάσεις, ήδη που ήταν δύο από τις σημαντικότερες, νομίζω, παραστάσεις της δεκαετίας του 70 που έκανε ο Κάρολος Κουν, ήταν παραστάσεις συνόλου, ενός πραγματικού θέατρου συνόλου, ενός συνόλου όμως που δεν έσβηνε τις πρωταγωνιστικές φιγούρες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Ρένη Πιτακή, η οποία αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη του θεάτρου τέχνης όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι το θάνατο του Καρόλου Κουν και μετά. Να, λοιπόν, ο Μίμης κι εγώ στην προδοσία του Πίντερ. Η Συστράτη και η Βάτραχη. Το Φιντανάκι. Και τα χωνάκια τα μπλε, τα τσαρουχικά. Στο γραφείο του Κουν. Και εδώ είναι ένα προσωπικό σου ξέ. Μέσα σε μία επίσης παράσταση, λαμπερή παράσταση. Η οπερέτα του Γκομπρόβιτς, 92. Η πριγκίπισσα, η Μαλάη. Γι' αυτό πήρα το βραβείο από το πόλι. Μαζί με τη... ήτανε... τη Λιτάνια για δύο ρόλους. Με τη Ρένη συνυπήρξαμε στη σκηνή, στην πρώτη προσωπική μου εμφάνιση, μαθητής ακόμα στη σχολή του τέχνης, στην οπερέτα του Γκομπρόβιτς, μετά και στο Βικτόρι, τα παιδιά στην εξουσία, και μετά στην πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική εμφάνιση, στην τύχη της Μαρούλας του Κορομιλά, στο Θερινό Θέατρο Τέχνης, στην Οδό Ιουλιανού και 3η Σεπτεμβρίου. Μου έκανε πάντα εντύπωση αυτή η απόσταση που είχε η Ρένη σε σχέση με την ειδικότερη και τη γενικότερη πραγματικότητα, μια απόσταση που μετά, με το πέρασμα του χρόνου, κατάλαβα ότι ήταν όρος και προϋπόθεση της δικής της προσωπικής δημιουργικής αλχημίας. Η Ρένη είναι μια δύναμη που περνάει ήρεμα, αλλά πάντα την προσέχεις. Δηλαδή, σε όποιο ρόλο και να τη βάλεις και σε ένα πέρασμα να περάσει, η Ρένη θα είναι πάντα μια πρωταγωνίστρια. Das letzte Waldstück ist nicht groß genug, um sie zu enden. Schon die nächste Höhe könnte für alle das Ende bedeuten. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ να δουλεύουμε με όλους τους ηθοποιούς και με τη Ρένη πολύ καιρό πριν γίνουν τα γυρίσματα. Με βοήθησαν πάρα πολύ στο σενάριο και με βοήθησαν στο σενάριο σε ποιο επίπεδο. Ότι εμένα με ενδιέφερε οι χαρακτήρες και ο ρόλος της Ρένης, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ρόλος. Γιατί είναι ένας ρόλος βυθισμένος στη σιωπή. Έχει φτιάξει μια μάσκα η οποία είναι τόσο ευαίσθητη και τόσο εύκαμπτη ταυτόχρονα, αλλά και τόσο αποξενωμένη από το συνέστημα, αλλά μέσα σε αυτό γίνονται χιλιάδες εκρήξεις. Είναι θαυμάσια ηθοποιός, υπέροχη. Αυτό που είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα σε σκηνοθέτης, είναι ότι από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία είναι σαν να είναι η πρώτη φορά που ακούει τα πάντα, που μαθαίνει τα πάντα. Έχει μια απίστευτη απορία και περιέργεια και ένα και προσεγγίζει τα πράγματα με έναν πολύ εσωτερικό συναισθηματισμό. Και αυτό που πάντα είναι συγκλονιστικό είναι ότι όταν έβγαινε μπροστά από τη μηχανή, ήταν πάντα κάτι παραπάνω από αυτό που περίμενα. Όλα όσα είπαμε απόψε δεν είναι τίποτα. Όχι. Μόνο οι λέξεις. Αέρας. Αέρας. Μέρα μυρωδιά, χρώμα, γεύση. Δεν πιάνονται, δεν τρώγονται. Δεν βρωμάνε. Τίποτα. Γράμματα στη σειρά. Ποτέ δυο ζώα δεν θα αρπάζονταν για κάτι τόσο μηδαμινό. Ωραία το είπες. Και έτσι που σφυσάει μάλιστα σήμερα. Δεν θα έχει μείνει πια καμιά από τις βρωμολέξεις εδώ μέσα, όπως εσύ είπαμε. Αυτό δεν θέλεις να πεις. Φυσικά. Πάντα διάβαζες τη σκέψη. Δεν ξέρω πόσο ρόλο έχω παίξει. Και κάποια στιγμή μου λέει και η φίλη μου η Γεωργία Σιδεριδό που έρχεται στη σχολή και στο αρχείο, πρέπει να τους μετρήσουμε. Γιατί εγώ δεν τους έχω μετρήσει.